έτυχε να παίξω εγώ σαν προπονητής. Στην Αφρική θα πούνε η ομάδα στην Αφρική, στο Αφρική. Με μια ομάδα που δέχεται. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου φυσικά. Αυτές οι εναλλαγές συναισθημάτων. Όσον αφορά το παιχνίδι, το πρώτο μήνο που ήταν καλύτερα ο Τρίκαλα, έχανε ένα μηδέν. Όταν δεν κάνεις γκολ, είναι φυσιολογικό και δεχτείς, μπαίνεις σε μια διαδικασία πλέον να το κυνηγάς. Ο θεσμός του κυπέλλου φυσικά είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει το δεύτερο παιχνίδι, έτσι πρέπει να πάντοτε υπάρχει το περιθώριο να ανατρέψουν μια κατάσταση. Αλλά για μένα ήταν η παρουσία στο δεύτερο μήκο με προβλημάτιση της ομάδας μου. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο παιχνιδιού, να γίνουμε πιο γρήγοροι, πιο πιεστικοί, γιατί παρότι είχαμε κατοχή μπάλα, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να πετύχουμε ένα γκολ. Το αντίθετο, ο Χαρναϊκός φύλαξε τον λόγο του στο δεύτερο μήκο, προσπάθησε με αντιπιθέσεις να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Κοίταμε το αποτέλεσμα εκεί που είναι. Είναι ανοιχτό το αποτέλεσμα. Εμείς θα αλλάξουμε σίγουρα, αυτό είναι δεδομένο. Ήδη επισήμανα τους παίκτες μου ότι πλέον πρέπει να αλλάξουν την ολοκληρία, το πνεύμα στο παιχνίδι και τα πάντα τα τρίτα να παρουσιαστούν. Αυτό το πώς εγώ στον κόσμο των Τρικάλων θα είναι εντελώς διαφορετικά από εδώ και πέρα στον τρόπο παιχνιδιού. Θα είναι άλλη ομάδα, θα είναι αυτή που με εκφράζει εμένα. Η ομάδα που εκφράζει εμένα είναι γρήγορη, θα πιέζει πολύ, θα παλεύει και θα βρίσκει τρόπους για να κερδίσει το παιχνίδι. Δίνω συγχαρητήρια στον Χαρναϊκό που πέτυχε αυτή τη νίκη. Από εκεί πέρα, αυτό που λέω ότι το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό για το δεύτερο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο, έτσι, να μην παραξηγηθώ. Είναι μια ομάδα ο Χαρναϊκός πολύ δυνατή. Έχει την εμπειρία της Β' Εθνικής. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα εμείς για να πετύχουμε την πρόκληση τόσο πολύ θέλουμε. Κύριε Μπαζάκα, πριν από λίγο ο πρόεδρος έκανε κάποιες δηλώσεις εδώ στο Τρικαλόμα και είπε ότι με αυτήν την εικόνα και αν συνεχίσουν έτσι ορισμένοι παίκτες δεν θα έχουν μέλλον γιατί τα Χριστούγεννα όπως είπε χαρακτηριστικά είναι κοντά. Αυτό δημιουργεί, θεωρείται άγχος γιατί πρόκειται για μια νέα ομάδα. Εντάξει. Ο πρόεδρος από την ώρα που πληρώνει έχει το δικαίωμα να μιλάει και να λέει ό,τι θέλει. Είναι φυσιολογικό. Το σίγουρο είναι όμως ότι όντως πρέπει και οι παίχτες να αναλάβουν και να καταλάβουν ότι η κατηγορία αυτή δεν είναι εύκολη και πρέπει να ματώσεις για να μπορείς και να επιβιώσεις αλλά ταυτόχρονα να κερδίσεις αυτό που θέλεις. Η ποιότητα υπάρχει. Απλώς πρέπει να αλλάξει τη διάθεση, να αλλάξουν τη διάθεση και να γίνουν πιο μαχητικοί όπως πρέπει στην κατηγορία. Και δεν είναι μόνο να το πει ο πρόεδρος. Σίγουρα ότι αν οι παίχτες δεν δώσουν την ψυχή τους για την ομάδα, σίγουρα δεν θα επιθέσει την ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορώ να πω από ένα παιχνίδι να κρίνω τους παίχτες μου. Έτσι, εγώ είμαι 16 μέρες, 17 μέρες σε την ομάδα. Θα αξιολογήσω το υλικό. Οι παίχτες μου θεωρώ ότι είναι ικανοί. Είμαι σίγουρος ότι οι παίχτες μου θα επανέλθουν. Δεν μπορεί τη μία να θεωρούν ότι είναι όλοι πολύ καλοί και την άλλη από ένα αποτέλεσμα να αναθεωρούνται. Εγώ πιστεύω τους παίχτες. Πιστεύω την ομάδα. Και σιγά σιγά θα δείτε, γιατί είχαμε και ένα πρόβλημα μεγάλο. Μέσα που κάνουμε, είχαμε στα 14-15 μέρες που κάνουμε δύο φιλικά. Είναι ευνόητο να έχει άλλα πατήματα. Παρ' όλα αυτά όμως, σαν τρεξίματα τα είχαμε. Απλώς ο τρόπος, εμένα με ενόχλησε, σαν ο τρόπος που πήγαμε να παίξουμε το παιχνίδι. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει παίκτη που να μην δεν ήθελε να παίξει επίσης σήμερα. Όλοι προσπάθησαν. Ματώσαν. Και πιστεύω ότι την Τετάρτη που είναι ο επαναληπτικός θα δικαιωθούμε. Τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει μέσα σε μια εβδομάδα? Η διάθεση, οι ίδιοι παίχτες. Οι παίχτες μου είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Είναι ποιοτικοί. Ίσως η αποχή από τα φιλικά, ίσως η νοοτροπία που μπορεί ότι μπορούμε ότι
είμαστε παίχτες που παίξαμε σε μεγάλες κατηγορίες, ότι μπορεί όλα αυτά συνηγορούν στο να υπάρχει μια παρουσία. Εγώ νομίζω ότι, ότι συνειδητοποιώντας την κατάσταση οι παίχτες μου, οι ίδιοι παίχτες θα δείτε ότι θα είναι εντελώς διαφορετικοί. Πάρα πολύ διαφορετικοί. Εγώ τους πιστεύω τους παίχτες. Coach, μετά από 49 παιχνίδια που είδες από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου, σήμερα βλέπεις από την αριστερή. Τα συναισθήματα γι' αυτό. Εντάξει, το είπα. Είναι μια ομάδα στην οποία δεν θέλω. Πήρα και έδωσα πολλά. Είναι μια ομάδα που θα μείνει σε μένα, στην ιστορία μου. Άλλη ερώτηση.